Και πάμε να φτιάξουμε γαρίδες με μια πλούσια σάλτσα με μπαχάρια που θα τα συνδυάσουμε με λαζανάκι ήλιος. Ένα φαγητό που δεν θα αφήσει κανένα να συγκίνητο. Σε μια κατσαρόλα βάζω νερό να βράσει και το αλατίζω. Δίπλα σε ένα βαθύ τηγάνι βάζω το ελαιόλαδο να κάψει και πασπαλίζω με τα μπαχαρικά. Πάπρικα με κόριανδρο, τζίντζερ και μαραφόσπορο. Προσθέτω τα κελίφι και τα κεφάλια από τις γαρίδες. Σοτάρω για 2 λεπτά ανακοινώντας καλά το τηγάνι. Πιέζω με πρες πουρέ για να βγάλουν τα κεφάλια και τα κελίφι όλη τους την οστιμιά. Ρίχνω λίγο από το αλατισμένο νερό που βράζει δίπλα. Σουρώνω το μείγμα και κρατάω το ζωμό σε ένα μπολ. Τώρα, βάζω το ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι και προσθέτω τα μπαχαρικά. Το κόλιανδρο, την πάπρικα, το τζίτζερ και το μαραθόσπορο. Ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τις γαρίδες. Σβήνω με το ουζό και φλαμπάρω τις γαρίδες. Είμαστε έτοιμοι να μεταφέρουμε τις γαρίδες σε ένα καθαρό μπολ. Ρίχνω το λαζανάκι ήλιος στην κατσαρόλα με το αλατισμένο νερό που βράζει. Παίρνουμε τώρα το τηγάνι, βάζουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο, αρωματίζουμε πάλι με τα μπαχαρικά, ρίχνουμε φινόκιο, καρότα, πιπεριές. Αλατίζω. Σουτάρω σε δυνατή φωτιά μέχρι να μαραθούν τουλάχιστον 10 λεπτά. Κατόπιν μεταφέρω το λαζανάκι μέσα στο τηγάνι που σοτάρονται τα λαχανικά. Προσθέτω το ζωμό από τα κεφάλια και σε ένα μπολ βάζω το ζωμό από τις γαρίδες, το χυμό λεμονιού, το χυμό πορτοκαλιού, τη μουστάρδα και το ταχίνι. Ανακατεύω καλά. Ρίχνω το μείγμα μέσα στο τηγάνι. Ανακοινώ καλά και αφήνω τη σάλτσα να δέσει για 2 λεπτά. Τέλος, προσθέτω και τις γαρίδες. Έτοιμο το φαγητό μας. Είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Πεντανόστιμο, μυρίζει απίθανα. Πασπαλίζω με μπόλικο άνηθο και το τέλος με ξύσμα φρέσκο ελληνικού λεμονιού. Έτοιμο λοιπόν ένα πεντανόστιμο πιάτο που πραγματικά θα σας βγάλει ασπροπρόσωπος. Σε οικογενειακά τραπέζια αλλά και σε επίσημα καλέσματα. Φτιάξτε το, ακολουθήστε τη συνταγή και θα με θυμηθείτε. Γίνεται υπέροχο.